Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Σήμερα είναι κοινά παραδεκτό ότι η κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα στα θλιβερά γεγονότα στη Μόρια, συνεκτιμώντας όλες τις διαστάσεις του προβλήματος. 6 από τους υπαίτιους για τα γεγονότα αυτά συνελήφθησαν. Εκατοντάδες ασυνόδευτα προσφυγόπουλα απομακρύνθηκαν άμεσα από το νησί. Και μέσα σε λίγες μέρες οργανώθηκε ένα νέο προσωρινό κέντρο υποδοχής σε ένα διαφορετικό χώρο με συνθήκες πολύ καλύτερες από εκείνες που επικρατούσαν στη Μόρια. Παρ' όλα αυτά, η διαδικασία της μετακατάστασης στη νέα δομή γινόταν μετεμποδίων, καθώς ομάδες μεταναστών τους υποκινούσαν να μείνουν εκτός δομής, υποστηρίζοντας πως έτσι θα φύγουν από τη Λέσβο. Η κυβέρνηση κατέστησε σαφές ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Κυρίως μάλιστα ότι η απόφασή της είναι να τηρηθεί σε κάθε περίπτωση η νομιμότητα. Από σήμερα το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση της αστυνομίας με τη συμμετοχή και 70 γυναικών αστυνομικών με στόχο τη μεταφορά των προσφύγων και μεταναστών στη νέα δομή στο Καράτεπέ. Μέχρι το πρωί είχαν μεταφερθεί περισσότερα από 1.150 άτομα εντός της προσωρινής δομής φιλοξενίας. Στην είσοδο υποβάλλονται σε τεστ κορονοϊού από 17 κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ και ακολουθούνται οι διαδικασίες καταγραφής. Συνεχίζουμε υλοποιώντας το τρίπτυχο που είχαμε θέσει εξ αρχής. Στέγαση, σύτηση, προστασία. Σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό, είναι αδιαμφισβήτητο ότι η χώρα μας εξακολουθεί να τα καταφέρνει καλύτερα από τις περισσότερες χώρες στη μάχη απέναντι στην πανδημία του κορονοϊού. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά, συγκεκριμένα. Σε ό,τι αφορά τα κρούσματα, στις 15 Σεπτεμβρίου βρισκόμασταν στην 124η θέση διεθνώς. Ενώ ο παγκόσμιος μέσος όρος κρουσμάτων ανά εκατομμύριο πληθυσμού είναι 3.817, ο εθνικός μέσος όρος είναι 1.319, δηλαδή 3 φορές μικρότερος από το διεθνή μέσο όρο. Σε ό,τι αφορά τους θανάτους, βρισκόμαστε στην 110η θέση διεθνώς. Ενώ ο παγκόσμιος μέσος όρος θανάτων ανά εκατομμύριο πληθυσμού είναι 120,6, ο εθνικός μέσος όρος είναι 30, δηλαδή 4 φορές μικρότερος. Αυτή την επιτυχία, όπως τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, οφείλουμε να τη διαφυλάξουμε μέχρι να βρεθεί οριστική λύση στο πρόβλημα, που δεν θα είναι άλλη από το εμβόλιο ή μια τελείως αποτελεσματική θεραπεία. Παρ' όλα αυτά, είναι γεγονός ότι ορισμένες περιοχές της πατρίδας μας βρίσκονται ήδη στο πορτοκαλί και οφείλουμε να κινηθούμε πριν να ανάψει το κόκκινο. Ανάμεσά τους και η περιφέρεια Αττικής, που βρίσκεται σήμερα μεταξύ μέτριου και υψηλού επιδημιολογικού κινδύνου. Εμφανίζει καθημερινά περίπου 3 κρούσματα στις 100.000 κατοίκους, γεγονός που την κατατάσσει στο μέτριο επίπεδο κινδύνου. Εμφανίζει όμως και αυξημένη επιβάρυνση στις κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας, καθώς 2 στις 3 περίπου είναι κατελημμένες, γεγονός που την κατατάσσει στον υψηλό κίνδυνο. Η επιδείνωση αυτή οδήγησε την κυβέρνηση στην απόφαση να προχωρήσει, ακούγοντας τις εισηγήσεις των ειδικών, στη λήψη πρόσθετων μέτρων για την Αττική. Χρειάζεται όμως να συμπράξουμε όλοι απέναντι στον κοινό εχθρό. Χρειάζεται να τηρούμε τις συστάσεις των ειδικών, προκειμένου να αποτρέψουμε τα χειρότερα και να μην χρειαστούν επιπλέον μέτρα. Χρειάζεται να δείξουμε υπομονή και επιμονή μέχρι να φτάσουμε στον εμβολιασμό μεγάλου τμήματος του πληθυσμού. Οι επόμενοι μήνες θα είναι δύσκολοι. Το πρόβλημα είναι μπροστά μας, είναι δυναμικό και εξελίσσεται. Και επηρεάζεται από τη συμπεριφορά μας. Ας φροντίσουμε όλοι, τηρώντας τα μέτρα που συνιστούν οι ειδικοί, να βάλουμε φρένο στα αυξημένα κρούσματα που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες. Αν δεν το κάνουμε, το κοινωνικό και οικονομικό κόστος θα είναι μεγαλύτερο. Για μας, η δημόσια υγεία δεν μπαίνει σε καμία ζυγαριά. Η κυβέρνηση πήρε και θα παίρνει κάθε φορά όποια μέτρα χρειάζονται. Εάν έχουμε βελτίωση, μπορεί, όπως έγινε σε κάποια νησιά μας, να αποσύρονται τα έκτακτα μέτρα. Εάν έχουμε επιδείνωση, μπορεί, όπως γίνεται τώρα στην Αττική, να εντείνονται. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση συνεχίζει την ενίσχυση του συστήματος υγείας. Ήδη έχουν προσληφθεί πάνω από 6.800 γιατροί και νοσηλευτές με προσωρινές συμβάσεις. Πολλοί από αυτούς, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, θα βρουν μόνιμη θέση στο σύστημα υγείας με επιπλέον οριοδότηση στους διαγωνισμούς μονίμων θέσεων που θα ξεκινήσουν. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν δίστασαν να μπουν στη μάχη με τον κορονοϊό πρέπει να επιβραβεύονται.
Στο μεταξύ, συνεχίζεται η αύξηση των κλινών στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Σήμερα, οι κλίνες στις μονάδες εντατικής θεραπείας ανέρχονται σε 930. Από αυτές, οι 701 διατίθενται για ασθενείς με άλλα νοσήματα και οι 229 για την νοσηλεία ασθενών με COVID. Από αυτές είναι εγκαταλειμμένες οι 86 και κενές οι 143. Δηλαδή το ποσοστό πληρότητας είναι 37,5%. Στα νοσοκομεία της Αττικής, από το σύνολο των 330 κλινών ΜΕΘ, έχουν διατεθεί 225 για άλλα νοσήματα και 75 για κορονοϊό. Από αυτές, οι 53 είναι εγκαταλειμμένες και 22 κενές. Τη στιγμή αυτή, καθώς αυξάνονται οι εισαγωγές στα νοσοκομεία της Αττικής, το Υπουργείο Υγείας εφαρμόζει τον σχεδιασμό για αύξηση των κλινών ΜΕΘ COVID, όπως έκανε και στην πρώτη φάση της πανδημίας. Και για να μειωθεί το ποσοστό πληρότητας, καταρχάς θα αυξηθεί ο παρονομαστής, δηλαδή ο συνολικός αριθμός των ΜΕΘ COVID. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας, προστίθενται μέσα στις επόμενες 7 ημέρες 40 επιπλέον κλίνες ΜΕΘ COVID. Πρόκειται για 12 κλίνες στο Σωτηρία, 12 στο Σκληπείο Βούλας, 6 στο Αττικών, 4 στα στρατιωτικά νοσοκομεία της Αττικής και 6 στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας. Στο μεταξύ, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία δημιουργίας 236 νέων μόνιμων κλινών ΜΕΘ από τις μεγάλες δωρεές των τελευταίων μηνών. Συγκεκριμένα, 155 υπερσύγχρονες ΜΕΘ και 19 μονάδες αυξημένης φροντίδας από την δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος θα αρχίσουν να παραδίδονται στο ΕΣΥ πριν το τέλος του έτους. Εντός του Οκτωβρίου, ολοκληρώνεται και η εμβληματική δωρεά της Βουλής των Ελλήνων για την κατασκευή 50 κλινών ΜΕΘ στο νοσοκομείο Σωτηρία. Έως τα τέλη Οκτωβρίου, αναμένεται και η παράδοση 8 ΜΕΘ και 4 μονάδων αυξημένης φροντίδας στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας από τη δωρεά του κ. Ευάγγελου Μαρινάκη, της κυρίας Αγγελικής Φράγκου και της Ιων ΑΕ. Σε ό,τι αφορά τώρα το άνοιγμα των σχολείων, τα σχολεία άνοιξαν χωρίς τα προβλήματα που κάποιοι προεξοφλούσαν, χωρίς τις ακρότητες που ίσως κάποιοι προσδοκούσαν. Εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς έδειξαν υπευθυνότητα και τήρησαν τα μέτρα που υπέδειξε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, υιοθετώντας τις συστάσεις των ειδικών. Τους ευχαριστούμε. Η φετινή, ιδιαίτερη σχολική χρονιά απαιτεί από όλους υπομονή και επιμονή. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι υπήρξε μία ανορθογραφία. Αυτή που αφορούσε το μέγεθος ενός σημαντικού αριθμού από τις μάσκες που διανεμήθηκαν στα παιδιά μας. Τι ακριβώς έγινε, έχει διευκρινιστεί από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας. Φυσικά, η ευθύνη είναι συλλογική. Και η ανορθογραφία αυτή διορθώθηκε. Πρώτον, σταμάτησε αμέσως η παραγωγή των μασκών μεγάλου μεγέθους. Και δεύτερον, οι μάσκες που είχαμε πει ότι θα δοθούν στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, θα δοθούν κανονικά, χωρίς καμία παραπάνω επιβάρυνση για τον Έλληνα φορολογούμενο. Σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, η απόσυρση του Roots Race είναι ένα πρώτο θετικό βήμα. Η αποκλιμάκωση όμως στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο πρέπει να έχει συνέχεια και συνέπεια. Δεν γίνεται να διακηρύττεις ότι διαβουλεύεσαι και ταυτόχρονα να επιβουλεύεσαι. Ούτε να λες ότι συνομιλείς την ώρα που συνεχίζεις να απειλείς. Η δική μας θέση υπήρξε ξεκάθαρη και παραμένει σταθερή. Ισχύει αυτό το οποίο έχει πει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός: τέλος των προκλήσεων, αρχή των συζητήσεων. Εφόσον λοιπόν η διάθεση αποκλιμάκωσης από πλευράς της Τουρκίας δεν είναι προσχηματική, η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνεχίσει τις διερευνητικές επαφές για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών από το σημείο που διακόπησαν το Μάρτιο του 2016 με υπαιτιότητα της Τουρκίας. Σε ό,τι αφορά τώρα τη μεσαία τάξη, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη αφορούν άμεσα τη μεσαία τάξη, η οποία υπέφερε τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της υπερφερολόγησης που επέβαλε η προηγούμενη κυβέρνηση. Όπως ο ίδιος τόνισε χθες στο συνέδριο του Economist, τα χρόνια εκείνα η μεσαία τάξη υποτιμήθηκε με δεδομένη την ευρύτερη συνεισφορά της στη χώρα. Η πορεία και τη μεταμόρφωση της Ελλάδας μέσα από την αλλαγή του παραγωγικού ποδήματός της περνάει ακριβώς από την αναγέννηση της μεσαίας τάξης.
αποτελεί βασικό άξονα της κυβερνητικής μας πολιτικής να επιτρέψουν τα επόμενα χρόνια πολλοί από τους Έλληνες που αναγκάστηκαν να φύγουν πίσω στην πατρίδα. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ανακοινώσαμε μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, η οποία είναι καθοριστική για τη μείωση του κόστους εργασίας. Και συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός, ταυτόχρονα όμως υπάρχει και κάτι που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό, τη μακροπρόθεσμη εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της χώρας. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω, κλείνοντας, ότι εφιστά η κυβέρνηση την προσοχή σε όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί από σήμερα το απόγευμα. Καθώς όπως έχει εκτιμήσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η χώρα μας τα πληγεί από μεσογειακό κυκλώνα. Ένα σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο για τη χώρα μας, αλλά ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα την ένταση ή την πορεία του. Η πολιτική προστασία και ο κρατικός μηχανισμός βρίσκονται ήδη σε ύψιστη ετοιμότητα και υπάρχει διαρκής ενημέρωση από τους μετεωρολόγους για την κίνηση του φαινομένου προς την Ελλάδα. Απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους πολίτες να ενημερώνονται για την κατεύθυνση του φαινομένου και τις περιοχές από τις οποίες πιθανόν να περάσει, έτσι ώστε να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να λαμβάνουν μέτρα προστασίας. Σας ευχαριστώ και παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ, κυρία Μπέλα. Κύριε εκπρόσωπε, θα ήθελα να ρωτήσω. Είπατε ότι είναι διατεθειμένη η χώρα μας να καθίσει σε διευθυντικές επαφές. Αυτό αν ισχύει και πριν από τη Σύνοδο Κορυφής, δηλαδή αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, αν θα θέλαμε να γίνει και πριν τη Σύνοδο Κορυφής. Όπως είπε χθες ο Πρωθυπουργός, υπάρχει ανοιχτός διάβολος επικοινωνίας σε επίπεδο συμβούλων και αν αυτό είναι εφικτό, θα γίνει. Προέχει όμως η συνέπεια και η συνέχεια στην έπρακτη αποκλιμάκωση από πλευράς Τουρκίας. Παρακαλώ, κύριε Περδικάτη. Επ' αυτού υπάρχει ενδεχόμενο, όπως έγινε και τον Ιούνιο, μέσω αυτού του διάβλου επικοινωνίας των συμβούλων, δηλαδή του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Ερντογάν, να υπάρξει κάποια δική τους επικοινωνία πριν από τη Σύνοδο ή ακόμα και συνάντηση στις Βρυξέλλες, αν αυτό κριθεί σκόπιμο την Ευρωπαϊκή ηγεσία. Νομίζω ότι μπορώ να σας παραπέμψω στην απάντηση που έδωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός την Κυριακή στην Θεσσαλονίκη Hell Expo Forum, στο οποίο είπε ότι μπορεί να υπάρχει οποιαδήποτε συνάντηση, οποιαδήποτε επικοινωνία και δεν θα πρέπει να αποτελεί είδηση η επικοινωνία του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, αρκεί να πληρούνται βέβαια δύο προϋποθέσεις. Εμπιστοσύνη από τη μία μεριά και μια καλά προετοιμασμένη επικοινωνία. Παρακαλώ, κύριε Καντέλη. Πόσο καιρό έχει ανοίξει αυτή η επικοινωνία, η γραμμή επικοινωνίας μεταξύ των συμβούλων των δύο ηγετών, όπως ανέφερε χθες ο κύριος Μητσοτάκης, και αν μετά και την τηλεφωνική επικοινωνία χθες που είχε η κυρία Μέρκελ με τον Ερντογάν, τίθενται και από την πλευρά της Τουρκίας κάποιες προϋποθέσεις για να μιλήσουν οι δύο ηγέτες ή να ξεκινήσουν οι διερευνητικές πέρα από τις προϋποθέσεις που θέτει η ελληνική πλευρά και τις γνωρίζουμε από εσάς? Κοιτάξτε, το βασικό ζητούμενο είναι ότι από τη στιγμή που υπήρξε αποκλιμάκωση με τη μία ανανέωση της Ναύτεξ, μπορούσαν να ξεκινήσουν αυτού του είδους οι επικοινωνίες. Εμείς πάντα όμως έχουμε πει ότι επιδιώκουμε να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Αυτό που μένει να φανεί τις επόμενες μέρες, αν τα λόγια τα οποία απευθύνει η Τουρκία θα έχουν συνέχεια και αν τα λόγια ταυτίζονται και με τις πράξεις. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσαμε να έχουμε μία επανέναρξη, όπως είπαμε και πριν, των διερευνητικών επαφών, οι οποίες θα είναι προς όφελος των λαών της περιοχής και φυσικά των σχέσεων των δύο χωρών. Παρακαλώ, κυρία Μουρελάτου. Οι διερευνητικές επαφές γίνονταν απευθείας ανάμεσα στα δύο μέρη. Τώρα θα γίνουν ξανά έτσι ή η Γερμανία θα έχει έναν διαμεσολαβητικό ρόλο? Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι οποιοδήποτε πλαίσιο διερευνητικών επαφών είναι σαφώς καθορισμένο και θα αφορά τις δύο χώρες. Κύριε Μουρλάτη. Κύριε εκπρόσωπε, ανεξαρτήτως του αν θα ξεκινήσουν διερευνητικές πριν ή μετά την Σύνοδο Κορυφής 25 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες, θέλω να μας πείτε, εάν μπορείτε, αν η Ελλάδα επαναχωρεί από το αίτημα για ενεργοποίηση καταλόγου κυρώσεων κατά της Τουρκίας. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση επαναχώρησης. Υπάρχει μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Η διαδικασία ξεκίνησε από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Για πρώτη φορά, τέλος Αυγούστου,
είχαμε την διατύπωση ενός σαφούς καταλόγου κυρώσεων. Αυτός ο κατάλογος κυρώσεων θα τεθεί υπόψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και αναμένεται να εγκριθεί. Το αν θα εφαρμοστεί και πότε θα εφαρμοστεί θα εξαρτηθεί ακριβώς από τη συμπεριφορά της Τουρκίας και στο μεσοδιάστημα μέχρι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά φυσικά και μετά. Επαναλαμβάνουμε, οποιαδήποτε αναδίπλωση δεν πρέπει να είναι προσχηματική. Πρέπει να υπάρχει συνέπεια και συνέχεια στην αποκλιμάκωση από πλευράς της Τουρκίας. Παρακαλώ, κυρία Κάτσου. Κύριε Γρόσοπε, θέλω να σας ρωτήσω πόσο πιθανό είναι νέο lockdown λόγω της αύξησης των κρουσμάτων και κυρίως στην Αττική και αν αντέχει η οικονομία ένα δεύτερο lockdown. Και μια δεύτερη ερώτηση για τη Μόρια. Πότε πιστεύετε ότι θα καθαρίσει το νησί, να μην βλέπουν δηλαδή τους μετανάστες πρόσφυγες στους δρόμους? Ευχαριστώ. Όσον αφορά το δεύτερο, είναι θέμα λίγων ημερών. Γι' αυτό σήμερα, ενδεχομένως λαμβάνοντας όλη υπόψη ότι υπάρχει μια επιδείνωση των καιρικών συνθήκων, να ρίχνουν μια μεγαλύτερη διάθεση να συμμορφωθούν προς εκκλήσεις των αρχών να μπουν μέσα στο καινούριο, στο προσωρινό, στην προσωρινή δομή φιλοξενίας, αυτό να βοηθήσει. Άρα, μέσα στις επόμενες 3 με 4 ημέρες πιστεύουμε να έχει ομαλοποιηθεί όλη η κατάσταση, εφόσον συνεχίζουμε κανονικά κατά τη διάρκεια της ημέρας σήμερα. Όσον αφορά το θέμα οικονομία ή υγεία, αυτό είναι ψευτοδίλημα. Έχουμε δείξει και στην πρώτη φάση της πανδημίας, αλλά το βλέπουμε και παντού, ότι μόνο η αντιμετώπιση με επιτυχία της υγειονομικής κρίσης θα οδηγήσει σε μια πραγματική ανάσα και στην οικονομία. Εμείς θέλουμε η αντιμετώπιση υγειονομικής κρίσης να είναι το ταχύτερο δυνατό πράξη, ώστε με τα μέτρα στήριξη που παίρνουμε για την οικονομία να την ανακουφίσουμε και να πάρει μπρος. Όσον αφορά το θέμα το τι θα γίνει και τι μέτρα θα πάρουμε, όπως είπα και πριν, εμείς προσαρμοζόμαστε σε ένα δυναμικό φαινόμενο και παίρνουμε όποιο μέτρο χρειάζεται. Παρακαλώ, κυρία Μπόλα. Όπως είπατε, τα σχολεία άρχισαν χωρίς ακρότητες, ωστόσο υπάρχουν έστω και μεμονωμένες περιπτώσεις που βλέπουμε κάποιες αντιδράσεις, ακόμη και κάποιες καταλήψεις. Πιστεύετε ή θεωρείτε ότι μπορεί να υποκινούνται τέτοιου είδους φαινόμενα στα σχολεία? Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να φτάσω εκεί ότι υποκινούνται κάποια τέτοια φαινόμενα. Ξέρουμε όλοι τι συνέβαινε στη χώρα μας με καταλήψεις, πολλές φορές στο παρελθόν. Δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη ευθύνη όλων μας, ιδίως στη φετινή δύσκολη χρονιά, να αποφεύγουμε συγχρονισμούς. Και αν η κατάληψη είναι ένας τρόπος για να υπάρχει συγχρονισμός, αυτό πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Δεν θα ήθελα να μπω σε υποκίνηση. Θέλω να στείλω ξανά έκκληση σε όλους να σεβαστούμε τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες ακριβώς αντανακλούν τις συστάσεις των ειδικών. Παρακαλώ. Θέλω να ρωτήσω για τους μετανάστες. Χτες, ανακοίνωση που έγινε από τον κύριο Χαρδαλιά, είπε ότι το 70% στις ΜΕΤ πλέον και στο νομό Αττικής είναι από μετανάστες. Η ερώτηση είναι, θα δοθεί κάποια δυνατότητα στις δομές να υπάρχουν ΜΕΘ προκειμένου να ανασάνουν τα νοσοκομεία από αυτό το πρόβλημα? Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, σας ξαναρωτάω για τη ΔΕΗ, τι έχει γίνει με το κοινωνικό τιμολόγιο, θυμόσαστε. Και το τρίτο είναι οι συνταξιούχοι. Από καταγγελίες που έγιναν χτες από την Ένωση Συνταξιούχων, είπαν ότι το 90% είναι κάτω από 1.000 ευρώ και αυτοί δεν πρόκειται να πάρουν τίποτα. Ισχύει κάτι τέτοιο? Ευχαριστώ. Ξεκινώ ανάποδα. Φυσικά και δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι ξεκάθαρος ο αριθμός των συνταξιούχων. Προβλέπεται και στις σχετικές ανακοινώσεις που έχει κάνει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα το αρμόδιο Υπουργείο. Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε κάνει αυτό που είπαμε από την αρχή. Ότι ερχόμαστε και υλοποιούμε πλήρως για όλους και εφάπαξ την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Όχι κάτι που κάποιοι θα φαντάζονται ότι λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά αυτό ακριβώς που λέει. Δίνουμε τις κυρίες συντάξεις. Μαζί με το επόμενο πακέτο που θα έχει να καταβληθεί τον Δεκέμβριο, θα φτάσουν ένα ποσό γύρω στο 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ για τους συνταξιούχους μας στους επόμενους 3-4 μήνες. Θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα του κοινωνικού τιμολογίου, δεν έχει υπέρθει καμία αλλαγή σε ό,τι ίσχυε από το 2018. Και στις δύο περιπτώσεις, και στο τύπου Α και στο τύπου Β, να το πω έτσι. Και οποιαδήποτε αλλαγή για κάποιον δικαιούχο έχει να κάνει ακριβώς με τα εισοδήματά του και την περιουσιακή του κατάσταση. Αν έχει αλλάξει αυτή και έχει ανέβει από τα κριτήρια τα οποία έθετε η υπουργική απόφαση, τότε δεν δικαιούται. Αν παραμένει στα ίδια, φυσικά και δικαιούται. Δεν έχει αλλάξει πάντως τίποτα από το 2018 μέχρι και σήμερα όσον αφορά το κοινωνικό τιμολόγιο. Μια παρένθεση εδώ, Υπουργέ. Μπήκε τώρα σαν πρόσθετο στοιχείο το τεκμήριο. Αυτή είναι η διαφορά. Τίποτα άλλο. Επαναλαμβάνω, δεν έχει αλλάξει κάτι από το 2018. Όσον αφορά το δεύτερο, όσον αφορά το πρώτο θέμα που θέσατε, δεν ξέρω ακριβώς αν αριθμητική είναι αυτή που είπε ο κ. Χαρδαλιάς για τις μονάδες διδακτικής θεραπείας. Ξέρω όμως ότι υπάρχει ένα ειδικό σχέδιο
από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, που έχει να κάνει με το πώς άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν συμπτώματα, είναι κυρίως ασυμπτωματικοί, δεν θα επιβαρύνουν το σύστημα υγείας, αλλά θα μπορούν είτε να είναι σε ξενοδοχεία που σήμερα χρησιμοποιούνται ως ξενοδοχεία καραντίνας ή σε κάποια άλλη δομή, αλλά να μην συγχρονίζονται με τους ανθρώπους που μένουν συνήθως μαζί, ώστε να μην έχουμε διασπορά στην κοινότητα. Αυτό θα το δείτε να ξεδιπλώνεται τις επόμενες ημέρες. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, μπορείτε να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες για την χθεσινή συνάντηση του κύριου Μητσοτάκη με τον κύριο Ζάεφ και πόσο πιθανή είναι μια επίσκεψη του κύριου Μητσοτάκη στα Σκόπια με το γεγονός ότι ο κύριο Ζάεφ σε μια συνέντευξη το πρωί είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης του εξέφρασε την θέλησή του να πάει στα Σκόπια. Ευχαριστώ. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο προγραμματισμένο ταξίδι στα Σκόπια από τον κύριο Πρωθυπουργό. Μπορεί κάτι τέτοιο να γίνει στο μέλλον, αυτή τη στιγμή δεν είναι καθορισμένο. Υπάρχει το ενδεχόμενο μιας επόμενης συνάντησης και με τον κύριο Ζάεφ και με τον κύριο Μπορίσοφ στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του Θεσσαλονίκη Summit. Αυτό θα το δούμε αργότερα, για τον Νοέμβριο. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι εμείς πάντα στηρίζουμε την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, φυσικά και της Βόρειας Μακεδονίας. Και νομίζω ότι έχουμε δείξει ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε προχωρήσει αρκετά σε όλα τα επίπεδα. Και ξέρετε ότι υπάρχουν ήδη κατεθειμένες στη Βουλή τρεις σχετικές συμφωνίες που έχουν να κάνουν την πρόοδο αυτής της συνεργασίας. Έχουμε επίσης πει σε όλους τους τόνους ότι πάντα οι πρωταξιακές συζητήσεις επί της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα καλό φόρουμ προκειμένου να ικανοποιούνται και τα ελληνικά συμφέροντα, ώστε να ξέρουμε ότι σε κάθε άνοιγμα και σε κάθε κλείσιμο των διαπραγματευτικών κεφαλαίων θα αντικατοπτρίζεται η θέση της χώρας μας. Παρακαλώ. Τώρα ακούγομαι μάλλον. Πώς σχολιάζετε την πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ να ζητήσει στη Βουλή ονομαστική ψηφοφορία για τα τρία μνημόνια συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βόρεια Μακεδονία που θα έρθουν προς ψήφιση την ερχόμενη εβδομάδα? Δεν έχω κάποιο σχόλιο. Είναι δικαίωμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αν θέλει και να ζητήσει κάτι τέτοιο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι κατατέθηκαν, ώστε όλοι να λάβουν γνώση για τι πράγμα μιλάμε και κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα για τη ψηφοφορία. Παρακαλώ, κυρία Σαμαρά. Ο καθηγητής κύριος Δερμιτζάκης χθες σε δηλώσεις του είπε ότι θα έπρεπε πρώτα να έχει σταματήσει η Θεία Κοινωνία και μετά να κλείσουν οι επιχειρήσεις και κάλεσε την Εκκλησία να ξεκινήσει η Θεία Κοινωνία με κουταλάκι μίας χρήσης, κάτι που η Εκκλησία όπως φαίνεται δεν δέχεται. Θα λάβει κάποια μέτρα η Πολιτεία για την προστασία της δημόσιας υγείας? Αυτή τη στιγμή τα μέτρα που έχουν να κάνουν με την προστασία της δημόσιας υγείας είναι σε ισχύ, ανανεώνονται όπου χρειάζεται, εντείνονται όπου χρειάζονται και μπορεί να γίνονται πιο χαλαρά εκεί που επίσης φαίνεται ότι τα επιδημιολογικά δεδομένα δεν συνιστούν κάποιο κίνδυνο. Αυτό που λέτε είναι ένα ευρύτερο, οριζόντιο θέμα, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχει τεθεί. Ενώ δεν έχει τεθεί και από την Επιτροπή των Ειδικών. Παρακαλώ, κύριε Καντελή. Το πρώτο, αν έχουμε κάποιο νέο σχετικά με την αύξηση της θητείας στους 12 μήνες στο στρατό Ξηράς, που το άνοιξε ο Πρωθυπουργός στο Φόρουμ της Θεσσαλονίκης. Και δεύτερον, όσον αφορά την τουρκική προκλητικότητα και τις κυρώσεις, αποκλιμάκωση στο Αιγαίο, αλλά αν το Γιαβούς παραμένει σε Κυπριακή ΑΟΣ, παραμένει και το θέμα των κυρώσεων? Κοιτάξτε, όσον αφορά το θέμα της θητείας, είπαμε και την προηγούμενη φορά το πλαίσιο μέσα στο οποίο τίθεται. Το θέμα της στρατιωτικής θητείας είναι ένα θέμα που δεν πρέπει να είναι θέμα ταμπού, γιατί το ορίζουν δύο βασικοί παράμετροι. Το ένα είναι η τουρκική προκλητικότητα, που έχει ξεπεράσει, όπως έχουμε πει, κάθε όριο τελευταίο διάστημα, αλλά και το άλλο είναι η γύρανση του πληθυσμού, που επιβάλλει να έχουμε υπόψη μας τι πρέπει να κάνουμε, προκειμένου να ενισχύουμε πάντα την αποτελεστική δύναμη της χώρας μας. Όσον αφορά το θέμα των κυρώσεων, είπα και πριν ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εγκριθεί ο κατάλογος από τους υπουργούς που έχει τεθεί από τους υπουργούς εξωτερικών και πότε θα ενεργοποιηθεί και σε ποια κλίμακα θα ενεργοποιηθεί ένα θέμα συζήτησης. Παρακαλώ, κύριε Πρωθυπουργέ. Πότε περίπου αναμένετε να έχετε μια καθαρή εικόνα για τα μέτρα, για την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών που ελήφθησαν και την Αττική, οπότε να φανεί αν θα προχωρήσετε σε ένα επόμενο στάδιο ή κάποια από αυτά θα καταργηθούν? Όπως ξέρετε, καθημερινά γίνεται επικαιροποίηση των στοιχείων από τους ειδικούς μας και από το μοντέλο το οποίο έχουν για να προβλέπουν την εξέλιξη της πανδημίας. Έχουμε τις συναντήσεις μας σε επίπεδο Πρωθυπουργού Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Και ανάλογα με την εισήγηση των ειδικών, κινείται και η κυβέρνηση προκειμένου να λαμβάνει τις αποφάσεις που χρειάζονται. Συνήθως, όπως ξέρετε από το παρελθόν, χρειάζεται ένας κύκλος 9 εβδομάδες, 10 ημερών, να δούμε λίγο την αποτελεσματικότητα των μέτρων που λήφθησαν σε προηγούμενο χρόνο. Αυτό κάνουμε, το αξιολογούμε και βλέπουμε πώς θα προχωρήσουμε. Αυτό που έχει σημασία, όπως είπα και στην εισαγωγική μου τοποθέτηση, είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε όλοι μας, γιατί με τη συμπεριφορά μας μπορούμε να βάλουμε φρένο στην πανδημία και στα αυξημένα κρούσματα. Ευχαριστώ πολύ.